Άντε να πάμε μια βόλτα και στο Λασίθι, να το έχουμε έτσι σήμερα συμπληρωμένο το παζλ μεταξύ Ηρακλείου, Αθηνών. Πάμε και στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα και στη Μαρία Τικτιστάκη. Τι κάνετε, καλημέρα κυρία Τικτιστάκη. Καλημέρα. Καλά, καλά είμαστε. Ετοιμαζόμαστε. Με τι καιρό σήμερα στην Ιερά Πέτρα? Με καλό καιρό, με ηλιοφάνεια, ανοιξιάτικο καιρό έχουμε εδώ σήμερα. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, ετοιμαζόσαστε, γιατί έβλεπα σε ένα δελτίο σας ότι πάτε αυτό το μήνα σε πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία, ε? Ναι, είναι εδώ μετά από αρκετό καιρό και επειδή τα προβλήματα, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, είναι κοινά για όλα τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, για όλη την Ελλάδα βασικά είναι κοινά τα προβλήματα. Έχουμε απέναντί μας μια κυβερνητική πολιτική η οποία διαλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εισπρόχνει τους γιατρούς και το προσωπικό να φύγουν από αυτό ή δεν προσλαμβάνει καινούριο ή δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να είναι ελκυστικά τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν οι θέσεις που προκυρήσονται. Κάτι πρέπει να κάνουμε, σκεφτήκαμε. Μαζευτήκαμε λοιπόν οι επιτροπές αγώνα των τριών μεγαλύτερων πόλεων εδώ του νομού, δηλαδή της Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας. Και είπαμε ότι είναι καιρός να βγάλουμε προς τα έξω ένα κοινό μήνυμα από ολόκληρο το Λασίθι, ότι απαιτούμε την αλλαγή της πολιτικής της κυβερνητικής όσον αφορά την υγεία, απαιτούμε και τα τρία νοσοκομεία του νομού να πληρωθούν με τις θέσεις που χρειάζονται, τους γιατρούς δηλαδή και το προσωπικό που χρειάζεται, να δοθούν τα αντίστοιχα χρήματα που χρειάζονται για να γίνει κάτι τέτοιο και να σταματήσει αυτή η μιζέρια που μας δέρνει με την κεντρική διοίκηση, η οποία κάνει κύκλο το προσωπικό. Τη μία μέρα δουλεύει ένας γιατρός στην Ιερά Πέτρα, την άλλη μέρα θα δουλεύει στον Άγιο Νικόλο, την τρίτη μέρα θα πηγαίνει στη Σιτία, με αποτέλεσμα να διαλύονται και να καταραίουν επί της ουσίας και τα τρία νοσοκομεία. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, ξεκινάμε έτσι την οργάνωση μιας προσπάθειας να γίνει ένα κοινό συλλαλητήριο και από τις τρεις πόλεις του νομού. Είδατε πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καινούργιες τις προκηρύξεις, ότι από τους 700... 19 θέσεις έχει στο νομό Λασιθίου. 704 σε όλη την Ελλάδα, οι πόσες... Ξέρετε πόσες θα πληρωθούν από αυτές, άγονες θα βγουν όλες. Ναι, έτσι. Ποιος γιατρός θα έρθει σε ένα νοσοκομείο που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα δουλεύει σε αυτό το νοσοκομείο, αλλά θα κάνει βόλτα σε τρία νοσοκομεία και ότι θα πάει σε μια κλινική η οποία είναι κατ' ουσίαν διαλυμένη και θα πρέπει να σηκώσει την πλάτη του σχεδόν ολόκληρη την κλινική, άντε με κανένα συνάδελφο ακόμα. Δεν είναι για ένα χιλιάρικο το μήνα. Εσείς θα πηγαίνατε, εγώ δεν θα πήγαινα. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία που δεν πληρώνονται, δεν πάνε τώρα, οι άνθρωποι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις. Να σας πω, εκ περιτροπής γιατρός, εκ περιτροπής ασθενής, να κάνω τον κύκλο από τον Άγιο Νικόλαο, να κατεβαίνω στην Ιερά Πέτρα με τα εντέλεστε και από εκεί στη Σιτία, έχω χάσει τον μπούσουλα και με τους ασθενείς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν σε παρακολουθεί ο γιατρός, δεν ξέρει ενδεχόμενα το ιστορικό σου ο γιατρός, μπαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη σφήνα μέσα στο δικό σου το κομμάτι της υγείας, σε σώζει ενδεχόμενα το γεγονός ότι υπάρχει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο βοηθάει και ενημερώνει και μέχρι εκεί. Έτσι, μέχρι εκεί. Έτσι. Αλλά για σκεφτείτε τώρα να χειρουργήσει, ας πούμε, στον Ιερά Πέτρα, το χειρουργικό τμήμα να λειτουργεί το μισό μήνα. Μην σας πω τώρα ότι αν φύγει και ο αναισθησιολόγος που με το εντέλεστε πήγαινε έρχεται στον Άγιο Νικόλαο, ούτε το μισό τμήμα, ούτε το μισό μήνα. Και στη συνέχεια ποιος θα σε παρακολουθήσει? Το νοσοκομείο μένει χωρίς προσωπικό. Απογευματινά χειρουργία, δεν το έχετε ακούσει? Δεν σώζεσαι? Εγώ να κάνω την ερώτηση. Ας πούμε ότι το δεχόμαστε, που δεν το δεχόμαστε. Γιατί τα απογευματινά χειρουργία σημαίνει ότι ξαναπληρώνεις για να νοσηλευτείς στο νοσοκομείο, το οποίο με τα δικά σου τα λεφτά έχει φτιαχτεί, και από προσωπικό το οποίο το έχεις ούτως ή άλλως πληρώσει, το πληρώνεις μέσα από την ασφάλειά σου και τη φορολόγησή σου. Ποιος θα τα κάνει τα απογευματινά χειρουργία? Θα πληθύνουν οι αναισθησιολόγοι και οι χειρουργοί? Θα διεκτιμιστούν? Πώς θα γίνουν τα απογευματινά χειρουργία? Από ποιους? Εκτός και αν στο μυαλό, στο πρόγραμμα του νοσοκομείου, στο σχέδιο του νοσοκομείου, του Υπουργείου, είναι αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι, ότι τα απογευματινά θα τα κάνουν ιδιώτες. Ότι θα βάλει δηλαδή ιδιωτικό προσωπικό να κάνει το απογευματινό πρόγραμμα. Μα ούτως ή άλλως έχει ανοίξει αυτή η διαδικασία και οι γιατροί στο νοσοκομείο μπορούν να έχουν ιδιωτικά ιατρία και οι ιδιώτες μπορούν να εργάζονται στο νοσοκομείο, αρκεί να είναι καλυμμένες οι βάρδιες στα νοσοκομεία. Τελεία.
Το έχουν πει. Σημαίνει το έχουν αποφασίσει. Σιγά σιγά θα μειώνεται η χρηματοδότηση που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγη, αυτή που δίνεται στα νοσοκομεία. Και σιγά σιγά θα την κατασταθούν τα νοσοκομεία από τα ιδιωτικά, τους ιδιωτικούς ομίλους, τα ιδιωτικά κέντρα που θα είναι μέσα στα νοσοκομεία. Θα χρησιμοποιούν δηλαδή την υποδομή των δημόσιων νοσοκομείων, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι για να κάνουν τη δουλειά τους και να βγάζουν κέρδος. Και όλο το πράγμα που γνωρίσαμε εμείς σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι πια ένα ιδιωτικό, εκμεταλλευόμενο από τους ιδιώτες ουσιαστικά σύστημα. Είμαστε σύμφωνοι με αυτό? Εμείς εδώ λέμε όχι, δεν είμαστε σύμφωνοι. Εμείς απαιτούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να υπάρξει προσωπικό, να διορθωθούν οι σχέσεις εργασίας των ανθρώπων που κοντεύουν να λιώσουν μέσα στα νοσοκομεία. Θέλουμε τα νοσοκομεία μας, θέλουμε δημόσια και δωρεάν περίσταλψη στον τόπο μας. Αυτό θα βγούμε να διατρανώσουμε και στις 28 του μήνα που καλούμε το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, 28 το Μάρτι. Το Μάρτι. Μόνο που δεν θα βρεθείτε ούτε στον Άγιο Νικόλαο, δεν θα βρεθείτε ούτε στη Σιτία, δεν θα βρεθείτε ούτε στην Ιεράπετρα. Το σημείο είναι διαφορετικό. Θα βρεθούμε στο Σελινάρι. Κάθε πόλη θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη διαδικασία για την ίδια. Δηλαδή, αν θα κάνει κάποια προσυγκέντρωση και μετά θα φύγουμε όλοι μαζί για το Σελινάρι. Το ραντεβού πάντως των τριών πόλεων είναι 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σελινάρι, με αποκλεισμό εκεί του δρόμου, για να δείξουμε ότι μετά από τόσα χρόνια είμαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση που ήμασταν όταν το ξανακάναμε το 12. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα από ό,τι ήταν τότε και τα τρία νοσοκομεία υποφέρουν και όλοι μαζί με μια φωνή εδώ στο Λασίθι ξεπερνάμε αυτές τις τεχνητές προσπάθειες να μας χωρίσουν και να βάλουν τον ένα να στρέφεται ενάντια στη μία πόλη ενάντια στην άλλη. Όλοι μαζί διεκδικούμε να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία στην πόλη μας, στον τόπο μας. Μάλιστα. Μένω εκεί σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Το άλλο μέτωπο είναι η εκπαίδευση ούτως ή άλλως. Είστε και εκπαιδευτικός, κυρία Κτιστάκη. Και εδώ επίσης για αυτή την εβδομάδα τα πράγματα είναι αρκετά κρίσιμα, έτσι, γιατί πάνε στην τελική ευθεία. Είναι στην τελική ευθεία, έτσι είναι. Να εκφράσω το μεγάλο μου θαυμασμό στα παιδιά και στην επιμονή τους, στους φοιτητές εννοώ, την επιμονή τους να κρατάνε ψηλά τον αγώνα τους και τις κινητοποιήσεις τους και να μην υποκύπτουν στον διαφόρων ειδών πιέσεις της κυβέρνησης με τις εξεταστικές, με την καταστολή, με τους εισαγγελείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το γεγονός βέβαια ότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα κεντρικά το θέμα έχει θαυτεί, δεν ακούγεται πια. Αυτοί κάθε Πέμπτη είναι στο δρόμο, κάθε Πέμπτη διαδηλώνουν, συνεχίζουν τις συνελεύσεις και τις καταλήψεις τους. Και δεν ξέρω, πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση, επειδή βιάζεται και να το κλείσει, για να κλείσει και τις κινητοποιήσεις, θα το περάσει το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του κράτους. Και ένα μεγάλο στοίχημα μετά είναι να δούμε πώς θα συνεχίσει η αντίδραση σε αυτό και πώς δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Γιατί δεν θα είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η ιστορία με την ιδιωτικοποίηση μπαίνει από την μπροστινή πόρτα πια και στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαία αυτή η ιστορία με τις αξιολογήσεις που θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να θεωρηθεί υπεύθυνος ο κάθε εκπαιδευτικός και το κάθε σχολείο για το ότι δεν έχει καλά αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα που θεωρεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να είναι καλά, δηλαδή όχι το πόσο προοδεύει το κάθε παιδί ή το πώς θα καταφέρνει ένας εκπαιδευτικός με 30 παιδιά μέσα στην τάξη χωρίς παράλληλη στήριξη για πολλά παιδιά, σε αυτό το δικαιώνα και με αυτά τα απαράδεκτα βιβλία που του παραχωρεί το κράτος, αλλά αν καταφέρνει να έχει υψηλούς βαθμούς το κάθε παιδί, ανάλογα και θα είναι και η χρηματοδότηση. Εκεί το πάει. Η κυβέρνηση προς εκεί πάμε. Η αλήθεια είναι ότι σε όποια σχολεία βαθμίδα πολλών ταχυτήτων από τώρα και μετά, θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς και θα έχουμε από μια επόμενη φάση και μετά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι πολιτές γνώσης. Δηλαδή θα διώχνουν τα παιδιά από τα χαμηλότερα στρώματα ή τα παιδιά που έχουν προβλήματα, δυσκολίες εκμάθησης, γιατί δεν θα είναι ψηλός ο δείκτης που θα βγάζει το σχολείο. Θα διώχνουν εκείνα και θα προσπαθούν να προσελκύσουν παιδιά
με υψηλούς δείκτες που θα έχουν τα φροντιστήριά τους από πίσω, ή που οι γονείς τους θα έχουν χρήματα. Πάμε δηλαδή σε φιαλτικά πράγματα. Εξού και οι κινητοποιήσεις. Εξού και οι κινητοποιήσεις όχι μόνο των φοιτητών αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίες ανακοινώνονται από την ΔΟΗ και την ΟΛΜΕ την αρχή κάθε μήνα, με τις τάσεις εργασίας γι' αυτό. Εξού και οι εξετάσεις PISA μέσα στα σχολεία για κάποιες τάξεις. Και το εθνικό απολυτήριο, αυτό το καινούριο πάλι φόρτο που έχουμε. Και οι βαθμοί που θα μετράνε από την πρώτη του Λυκείου. Που σημαίνει φροντιστήρια, και ένα πέλαγος θεμάτων από το οποίο δεν θα μπορεί να διαλέξει κάποιο παιδί, δεν θα ξέρεις τι να διαβάσεις. Έχει γίνει όλο το σχολείο ένα γολγοθάς, ένα εξεταστικό πράγμα, από το οποίο μόνο γνώση δεν παίρνεις. Παίρνεις κυρία μονάχα Χρυστάκη, άνηση, απόλυση, αυτή είναι η μεγάλη κατάρα. Και κόντρα εξετάσεις. Αυτή είναι η μεγάλη κατάρα. Και κάθε υπουργός μέσα σε κάθε κυβέρνηση, το δικό του μανιφέστο και τη δική του βούλα και η υπογραφή, για να αφήσει το δικό του το στίγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε και τα λέμε, διότι αν υπήρχε κάποια σιγουριά θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Κυρία Χρυστάκη, θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας. Καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.